Με τη χάρη του Κυρίου μας να διαβάσουμε από τη σελίδα 884 κατά Μάρκον, Ευαγγέλιο, έψιλον 22 κάτω-κάτω αριστερά. Έψιλον 22 κάτω-κάτω αριστερά. Και ιδού έρχεται εις των αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριόν μου ναι, τα λίστια, να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν δια να σωθεί και θέλει ζήσει. Και πήγε μεταυτού και οικολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και οι γυνοί της έχουσαν ρίσιν αίματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγγισεν το ημάτιο αυτού, διότι έλεγεν ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και ισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσασεν εαυτό την δύναμη την εξελθούσα απ' αυτού, στραφήσεν το όχλο έλεγεν «Τι σύγγισε τα ημάτια μου». Και έλεγον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, βλέπεις τον όχλο συνθλίβοντά σε και λέγεις «Τις μου ήγγισε» και περιέβλεπε δια να είδη την πράξα σαν τούτο. Η δε γυνή φοβηθήσα και τρέμουσε επειδή ήξευρε τι έγινε επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσε σε αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν «Θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε». Είπαγε η σιρήνην και έσω η γης από τις μάστιγός σου. Ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από το αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτηρ σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ευθύς ότι ήκουσε των λόγων λαλούμενων, λέγει προς τον αρχισυναγόγον, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και δεν αφήει και νουδένα να ακολουθήσει αυτόν ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννη, των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκο του αρχισυναγόγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εις ελθόν λέγει προς αυτούς τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδίον δεν απέθανε αλλά κοιμάται και καταιγέλων αυτού. Ο δε αφού εξέβαλε απάντας, παραλαμβάνει το πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον. Και πιάσα στην χείραν του παιδίου, λέγει προς αυτήν τα λιθά κούμι, το οποίον με θερμονευόμενον είναι κοράσιον συλλέγω σηκώθητη. Και ευθύς σηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη, διότι ήτο ετών 12 και εξεπλάγησαν με έκπληξην μεγάλην και παρήγγειλεν εις αυτούς πολλά, δια να μη μάθει μηδείς τούτο και είπε να δοθεί εις αυτή να φάγει. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Και ιδού έρχεται εις των αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος. Μία εξέχουσα σημαντική προσωπικότητα της εποχής εκείνης, στον τόπο στον οποίο αυτό ζούσε, ένας άνθρωπος με ένδοξο παρελθόν, από ό,τι φαίνεται, προβληματικό παρόν και εξαιρετικά δυσίωνο μέλλον, σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που του συμβαίνουν. Γιατί αυτό το οποίο του συμβαίνει, ανθρωπίνως, δεν παλεύεται. Και θα χρειαστούν να γίνουν από την πλευρά του ιδιαίτερα πράγματα, συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να μπορέσει τελικά η χάρη του Θεού να ενεργήσει με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να ανατρέψει τις δυσάρεστες αυτές καταστάσεις. Αυτός λοιπόν ο Ιάιρος, ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά. Βλέπει κάποιον ο οποίος εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να γεμίζει το μάτι. Είναι ένας 30χρονος ραβίνος. Δεν έχει κάποιο φωτοστέφανο στο κεφάλι του. Δεν ανοίγει ο ουρανός να ακούσει κάποια φωνή «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται». Δεν έρχεται σε έκσταση πνευματική να δει τίποτα αγγελικά αγήματα να κάνουν παρουσιάστε. Βλέπει μία απλή φυσιογνωμία και παρόλα αυτά γονατίζει και προσκυνάει. Αυτό σημαίνει ότι έχει όραση.
Πού την απέκτησε την όραση? Την όραση την απέκτησε μέσα στην ταλαιπωρία του. Πώς αυτός ο άνθρωπος βλέπει εκείνα που οι περισσότεροι αδυνατούν να δουν? Τα βλέπει διότι πολύ απλά η δοκιμασία που περνάει του έχει συντρίψει το ανάστημα. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί να δει καθαρά όταν η ταλαιπώρια που περνάει του αδυνατίζει την ισχύ. Έτσι θα πει και στον Ψαλμό ή ο Ιώβ, αν θυμάμαι καλά, ότι ο Κύριος ιδυνάτησεν εν τη οδό την ισχύν μου. Δεν την αδυνατίζει ο Κύριος την ισχύν μας γιατί αρέσκεται να μας ταλαιπωρεί. Απλούστατα την αδυνατίζει ότι βλέπει ότι αυτή η ισχύς, η αρρωστημένη ισχύς, μια αρρωστημένη επιθυμία για δύναμη και για εξουσία, την οποία κατά καιρούς μπορεί να έχουμε, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, είναι και η αιτία που δεν βλέπουμε τον Θεό μπροστά μας και ενσαρκεί μάλιστα, δηλαδή ως μια καθημερινή πραγματικότητα. Επειδή λοιπόν υπάρχει ανάστημα, επειδή υπάρχει κάθχυση, επειδή υπάρχει επιτυχία, συνήθως αυτοί που δεν μπορούν να δουν τον Θεό είναι εκείνοι που τους έχει ευλογήσει πάρα πολύ και το έχουν παρερμηνεύσει αυτό. Είναι η αλαζονία των επιτυχημένων, των ευωδούμενων. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, και επειδή ο Θεός ούτε τον Ιάιρο έχει για πέταμα ούτε κανέναν από εμάς, επιτρέπει κάτι εξαιρετικά επώδυνο και δυσάρεστο, το οποίο όμως ευτυχώς για εκείνον, αλλά και για εμάς, είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Κυρίου. Ό,τι κι αν έχεις, ό,τι κι αν έκανες, όποιος κι αν είσαι, όσο κι αν έπεσες, ό,τι κι αν περνάς, αυτό που περνάς είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Κυρίου. Δόξασε τον Θεό. Δόξασε τον Θεό. Ευχαρίστησέ τον. Διότι αυτό που περνάς δεν είναι η απόρριψη του Θεού, ούτε η τιμωρία. Είναι ένας τρόπος έσχατος για τον Θεό να μπορέσει να σε ανασυνθέσει, να σε αναδιοργανώσει και να σε φέρει ξανά στην παρουσία Του, όπου εκεί έχει να σου δείξει ωραία πράγματα και βεβαίως μέσα σου και μέσα μας να καλλιεργήσει έναν άλλο χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα ο οποίος θα μοιάζει περισσότερο με το χαρακτήρα εκείνου που έγινε άνθρωπος. Και τότε να μπορούμε να συνεννοούμαστε μαζί Του και Εκείνος να μας μιλάει και εμείς με τα χαράς να Τον ακούμε και να κινούμεθα προς την κατεύθυνση την οποία Εκείνος θέλει, να μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε τα ίχνη Του, διότι αν δεν πατήσουμε στα ίχνη Του είναι πολύ επικίνδυνο να πέσουμε σε ναρκοπέδιο. Επιτρέπει λοιπόν αυτό ο Κύριος. Αυτός πίπτει προς τους πόδας Αυτού και παρεκάλει Αυτόν πολλά. Αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει σε μια κατάσταση ένα με το έδαφος. Κάπως έτσι οικοδομείται η ταπείνωση έως εδάφους, γιατί ο Θεός θέλει να δώσει χάρη, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινή είναι αυτή που είναι ένα με το έδαφος. Άρα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός προσπαθεί να μας φέρει σε κατάσταση μηδέν, ώστε σε αυτό το μηδέν να έχουμε τα πάντα. Γιατί μόνο όταν είσαι στην κατάσταση μηδέν έχεις τα πάντα. Αυτό το λέει ο Παύλος. Ως μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Στο μηδέν έχοντες, τα πάντα κατέχοντες. Αν πολλά έχοντες, τότε τίποτα δεν κατέχοντες. Αλλά στο μηδέν έχοντες, τότε τα πάντα κατέχοντες. Γιατί όταν είσαι στο μηδέν, ξέρεις πως ό,τι έχεις δεν είναι δικό σου. Αυτό σημαίνει μηδέν έχον. Ό,τι έχω δεν είναι δικό μου, είναι δικό του. Άρα δεν είναι δικό μου, άρα είμαι στο μηδέν. Έχω τα πάντα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Μας φέρνει λοιπόν ο Θεός σε μια τέτοια κατάσταση, στο μηδέν έχοντες, ώστε να βιώνουμε το τα πάντα κατέχοντες. Πτωχιώντες άλλους να πλουτίζουμε. Ναι, κάπως έτσι ο Θεός εργάζεται, δι' Αγίου Πνεύματος, είναι τα παράδοξα του Θεού, τα ακαταλαβίστικα, εκ πρώτης όψεως ακαταλαβίστικα, τα οποία όταν ο άνθρωπος ψάχνεται και θέλει να έχει καρδία νοήμωνα και είναι ένας συνεχής εξητητής της παρουσίας του Θεού, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος ο φυσικός είναι
ο ακούραστος αναζητητής της καλοπέρασης και της άνεσης. Ο μαθητής όμως του Θεού είναι ο αναζητητής του τι ακριβώς Κύριε εργάζεσαι μέσα από αυτό. Δεν ψάχνει να βρει κόλπα και τρίκ πώς θα ξεγλιστρήσει, πώς θα πείσει τον Θεό να τον ευγάλει από τη δύσκολη θέση. Αυτό το αφήνει στο Θεό. Προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς δουλεύει ο Θεός μέσα από τα παρόντα συμβάντα μέσα στην καρδιά του. Και αφού αφήνεται ως πυλός στα χέρια του κεραμέα, βεβαίως εκεί ο Θεός κάνει και εκείνα τα οποία άνθρωπος ούτε καν τόλμησε να διανοηθεί. Ο Σολομώντας ζητάει καρδία νοήμωνα και ο Κύριος τι του χαρίζει? Καρδία νοήμωνα και όσα δεν μου εζήτησας, σε έδωσα. Λέει λοιπόν μέσα στα παρακάλια του τα πολλά ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια. Εδώ τώρα πρέπει να δούμε κάτι με ιδιαίτερη προσοχή. Καταρχάς είναι σημαντικό ότι ο άνθρωπος αυτός κατανοεί ότι τη λύση την έχει ο Χριστός. Ό,τι και αν περνάς, την λύση την έχει ο Χριστός. Τα πάντα τα ελέγχει ο Χριστός, έχει σχέδιο ο Χριστός. Κάτι ετοιμάζει ο Χριστός. Και πλησιάζει λοιπόν τον Χριστό. Αυτό είναι καλό. Και τον πλησιάζει προσκυνώντας τον, γινόμενος ένα με το έδαφος. Και αυτό είναι καλό. Όμως, το πλησίασμα του Ιάιρου, ενώ έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά άξια μιμήσεως, έχει και ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο τελικά θα αποδειχθεί ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Διότι τι λέει? Ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια. Το θυγάτριόν μου. Αυτές οι προσωπικές αντωνυμίες είναι που μας τρώνε. Αυτές οι αντωνυμίες, οι προσωπικές, είναι που μας κάνουν να χάνουμε την όρασή μας και να κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Τι πάει να πει, άιρε, το θυγάτριόν σου, μόνο σου το έκανες το παιδί? Μάνα το παιδί δεν έχει. Εσύ σύντροφο, σύζυγο δεν έχεις. Το θυγάτριόν μου, η γυναίκα σου πού είναι, η άιρε? Σε όλη αυτή την ιστορία, σε αυτό το οποίο περνάς, η γυναίκα σου πού είναι? Ο άντρας σου, σε όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάς, πού είναι? Την περνάτε μαζί ή το περνάς μόνος σου γιατί θεωρείς ότι αυτός δεν του κόβει, δεν καταλαβαίνει, δεν συναισθάνεται? Αδερφέ, είναι ο άνθρωπος, δεν είναι, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το παιδί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είναι αλλού. Και παρουσιάζεται ενώπιον του Κυρίου έχοντας μια γυναίκα παραγωνισμένη τελείως. Γιατί? Δεν είναι πολύ πνευματική, δεν είναι πολύ αφιερωμένη, είναι γκρινιάρα. Αδελφέ, να την είχες γυναίκα σου αυτή που εγώ και θα βλέπες. Και προτιμάει λοιπόν να πάει στον Κύριο, που καλά κάνει και πάει στον Κύριο, αλλά πηγαίνει μόνος του. Το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια. Να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν, δια να σωθεί και θέλει ζήσει. Εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι επίσης σημαντικό. Και όλα αυτά δεν πρέπει να τα αγνοούμε καθόλου. Ο Ιάιρος, είναι προφανές ότι αλλού έχει ορθή κατανόηση, αλλού έχει εσφαλμένη κατανόηση. Έχει ορθή κατανόηση ως προς την γνώση του ποιος έχει τη λύση. Ξέρει ποιος είναι ο γιατρός. Δεν ξέρει ποιος είναι όμως ο πραγματικός ασθενής. Αυτός νομίζει ότι το πρόβλημα το έχει το παιδί του. Όχι ότι δεν το έχει το πρόβλημα το παιδί του, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει αυτός που δεν είναι ένα με τη γυναίκα του. Έχουμε ένα πρόβλημα στο σπίτι μας. Πάσης φύσεως. Είτε το παιδί, είτε η δουλειά, είτε μια αρρώστια, είτε δεν ξέρω τι. Μπορεί, χίλια δυο πράγματα. Και νομίζουμε τελικά ότι το πρόβλημα είναι ο άλλος. Είναι το παιδί που δεν ακούει, ο άντρας μου που δεν καταλαβαίνει, η γυναίκα μου που δεν με αγαπάει και δεν με περιποιείται τόσο ή δεν δείχνει κατανόηση σε αυτό που περνάω. Και όλοι μετατοπίζουν το πρόβλημα στον άλλον, δηλαδή κάνουν προβολή του κακού στον άλλον. Δεν αναγνωρίζει ο Ιάιρος, όπως δεν θα αναγνωρίσει και ο Φαρισαίος. Αυτό το οποίο θα αναγνωρίσει ο Τελώνης, ότι δηλαδή, αν ψάχνω να βρω την αιστεία του κακού έξω από μένα,
τότε κανέναν δεν θα μπορέσω να βοηθήσω. Εάν όμως αναζητήσω την πηγή του κακού μέσα μου, όπως ο Τελώνης, τότε ίσως να δω και το παιδί μου να θεραπεύεται, να αλλάζει, τη γυναίκα μου να στρώνει, τον άντρα μου να μαλακώνει και όλα αυτά. Δεν έχει καταλάβει λοιπόν ακόμη ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ. Βλέπει μόνον αυτό που φαίνεται. Αδυνατεί να δει εκείνο το οποίο κρύβεται. Και το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το σπίτι, από ό,τι φαίνεται και θα φανεί και στην πορεία, είναι ότι αυτοί οι δύο δεν είναι εν, ενώ θα έπρεπε να είναι εν. Γιατί θα δούμε μετά πως όταν θα γίνουν εν και θα σταθούν και οι δύο ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος θα σταθεί μπροστά στο κορίτσι και θα πει τα λεφτά κουμ και θα σηκωθεί και θα αναστηθεί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μαζί, ότι δεν είναι εν. Θεωρεί ο Ιάιρος ότι μπορεί να βρει λύση με τον Θεό εξουθενώντας τη γυναίκα του. Η Γραφή όμως μας λέει, δι' Αποστόλου Πέτρου, ότι οι άντρες συνοικείται εν φρονήσει με τας γυναίκας σας, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εισκεύος ασθενέστερον, δια να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Μα αν δεν πάρεις τη γυναίκα σου, όπως και αν είναι, ό,τι κατανόηση και αν έχει, και αν εσείς, έλα εδώ, έλα εδώ να γονατίσουμε, έχουμε πρόβλημα εδώ με το παιδί. Γιατί τελικά το πρόβλημα δεν το έχει το παιδί, το έχουμε εμείς το πρόβλημα που δεν είμαστε εν. Αν εμείς τα βρούμε και τα φτιάξουμε, τότε θα δούμε τι θα κάνει ο Θεός και με το παιδί. Μήπως τον εμποδίζουμε το Θεό και δεν μπορεί να ενεργήσει. Γιατί η Γραφή λέει ότι όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, και εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν, εγώ θα ενεργήσω. Αυτά τα έχει πει ο Χριστός. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιάιρος, ναι μεν πάει προς τον Χριστό, αλλά δεν παίρνει μαζί του και το έτερο νήμιση. Πάει μισός. Πώς να ενωθώ με τον Κύριο αν δεν ενωθώ με τη γυναίκα μου? Πώς? Θα μου πεις, άμα δεν θέλει ο Θεός γνωρίζει την προσπάθειά μου και την πρόθεσή μου. Πάει λοιπόν και του λέει, έλα να βάλεις την χείρα σου επ' αυτήν για να σωθεί και θέλει ζήσει. Ο Κύριος είναι πάρα πολύ λεπτός, τρυφερός και δεν προσβάλλει κανένα. Δεν θα του πει ότι κοίταξε να δεις, αν δεν μου φέρεις και τη γυναίκα σου εδώ, εγώ μαζί σου δεν έρχομαι. Γιατί έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα σαν άτομο, έχεις πάρα πολύ εγωισμό, είσαι ένας τύραννος, είσαι σατράπης, είσαι αυταρχικός. Δεν του λέει έτσι. Αλλά θα πάει μαζί του. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν αυτοί οι δύο φαίνεται από το γεγονός ότι αν δεν είχαν πρόβλημα, ο Κύριος θα μπορούσε εκείνη την ώρα να πει, τι, ήρθες εδώ, αρχισυνάγωγος όν, γονατίζεις ενώπιόν μου, δεν τρέπεσαι τους άλλους, έχεις τέτοια όραση, επί το λόγο σου. Πήγαινε σπίτι όπως είμαι τον εκατόνταρχο. Γύρνα πίσω, είναι θεραπευμένη. Από τώρα στο λέω. Δεν του λέει έτσι, αλλά τι λέει? Πήγαινε με μαζί σου. Πάρε με μαζί σου. Από εδώ φαίνεται ότι ο Κύριος, για να κάνει αυτό που του ζητάνε, το μείζον, πρέπει να επιτύχει την ενότητα μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ελθόν, λέει στο 24, και υπήγε με ταυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Γιατί δεν λέει λόγο εκείνη την ώρα και πηγαίνει μαζί του στο σπίτι? Γιατί ο Κύριος πρέπει οπωσδήποτε να βάλει μέσα στο κάδρο και τη γυναίκα του. Πρέπει να βάλει και αυτή στο προσκήνιο. Πρέπει να παρασταθούν επιτέλους αυτοί ως ζευγάρι μετά από πολλά χρόνια. Γι' αυτό λέει και υπήγε με ταυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Προσπαθεί ο Θεός αυτούς τους δύο που έχουν ένα εσωτερικό ίσως διαζύγιο να τους φέρει στο προσκήνιο μαζί, ώστε μαζί να γίνουν κοινωνή του θαύματος. Ο Κύριος θέλει να θαυματουργήσει τις οικογένειές μας μέσα.
Και αν θαυματουργήσεις την οικογένειά σου, τότε ίσως θαυματουργήσεις και στο άλλου με την ίδια συνταγή. Και τότε θα βλέπουμε τα θαύματα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Ο Κύριος πότε ενεργεί? Όταν εγώ είμαι ενωμένος ή κάνω προσπάθεια να είμαι ενωμένος με εκείνον που πρέπει να είμαι ενωμένος. Ο άντρας με τη γυναίκα, ο αδελφός με τον αδελφό, το πρεσβυτέριο μεταξύ τους, οι διάκονοι μεταξύ τους, ο μικρός, ο μεγάλος, όλοι εν. Σε αυτή την ενότητα λοιπόν ο Θεός ευαρεστείται και εκεί πλέον ενεργεί κατά τρόπο αναπάντεχο και απερίγραπτο. Αφού λοιπόν γίνεται αυτό, στο δρόμο για την θεραπεία της κοπέλας, αλλά και για την ένωση του ζευγαριού, συναντιέται με μία γυναίκα η οποία έχει ρίση αίματος 12 χρόνια. Αυτή, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα φάντασμα του εαυτού της. Πού βρίσκει τη δύναμη να σταθεί ενώπιόν του? Πού βρίσκει τη δύναμη να σταθεί, να πάει να τον συναντήσει? Έχει ένα μεγάλο αίτημα. Και έχει ένα μεγάλο αίτημα το οποίο συγκινεί τον Θεό, γιατί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αυτός που έχει μεγάλα προβλήματα έχει και σημαντικά αιτήματα. Και αυτά τα αιτήματα είναι που αγγίζουν τον Θεό. Τι της συνέβη μετά από 12 χρόνια αιμορραγίας? Πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής, και με αυτήν λοιπόν εργάζεται ο Θεός με έναν τρόπο παράδοξο. Ποιο είναι το πρόβλημά της αυτήνης? Το πρόβλημά της είναι ότι έχει αλλότρια στηρίγματα, στηρίζεται σε ανθρώπους και στηρίζεται και στην περιουσία της. Το στήριγμα στους άλλους ή σε αυτά τα οποία έχω είναι και η αιτία που παραπλανάμε και δεν ψάχνω να βρω την λύση στο ένα και μοναδικό πρόσωπο που υπάρχει. Τι επιτρέπει ο Θεός? Επιτρέπει να πάθω πολλά από πολλούς για να αποσύρω την εμπιστοσύνη από τους πολλούς και να την θέσω στον ένα και μοναδικό. Και μαζί με αυτά επιτρέπει να έρθει και σε μία άνευ προηγουμένου χρεοκοπία. Τα χάνει όλα. Γιατί τα χάνει όλα? Πρέπει να τα χάσει όλα. Είναι χάρη Θεού που τα χάνει όλα. Γιατί αν δεν τα χάσει όλα, δεν θα είναι εις μηδέν ελλιπής. Γιατί αν δεν φτάσει στο σημείο μηδέν, δεν θα μπορεί να πει ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Γιατί αυτά τα πολλά που έχουμε είναι και η αιτία που δεν έχουμε τίποτα. Όταν όμως δεν έχουμε τίποτα, είναι και η αιτία που έχουμε τα πάντα. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αυτή είναι η αλόκοτη, κατά τον φυσικό άνθρωπο, πνευματική κανόνες. Όταν δεν έχω τίποτα, έχω τα πάντα. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Οι μεγάλες αντιφάσεις, που στην πραγματικότητα δεν είναι αντιφάσεις, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο χαρακτήρας Του. Εκεί φανερώνει τη δόξα Του, εκεί φανερώνει τη χάρη Του. Αφού λοιπόν γίνεται αυτό, και ενώ έχει χάσει τα πάντα, είναι μηδέν ωφεληθήσα μάλλον, αλλά εις το χείρον ελθούσα. Πότε κατάλαβε ότι όλα αυτά που έκανε δεν την ωφελούν? Ποιος την δίδαξε? Δεν τη δίδαξε κάποιο κήρυγμα, δεν το δίδαξε κάποια προφητεία, δεν τη δίδαξε ένα κήρυγμα στη συναγωγή, δεν τη δίδαξε η διδασκαλία των Αποστόλων, την δίδαξε η προσωπική της χρεοκοπία. Και αυτή είναι και η αγαθότητα του Θεού. Ότι ενώ ο Θεός μιλάει άπαξ και δεις και ο άνθρωπος δεν προσέχει, θα μπορούσε να πει ότι κοίταξε να δεις, εσύ παιδί μου είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως, δεν τιμάς το λόγο μου, δεν λαμβάνεις υπόψη αυτά που σου λέω, οπότε σε απορρίπτω. Αλλά δέχεται ο Θεός, μέσα στην απίθυμενη αγαθότητά Του, να μην διδάσκομαι από τα λόγια Του και να έχω διδάσκαλό μου τη χροκοπία μου ή την αποτυχία μου. Και σου λέει, έτσι, έστω και έτσι σε δέχομαι. Το ίδιο έγινε και με τον άσωτο υιό. Ο άσωτος υιός φεύγει από το σπίτι, δεν είχε διδασκαλία, δεν ήξερε τα πάντα. Τον ωφέλησαν σε τίποτα τα πάντα? Όχι, δεν τα χρησιμοποίησε υπέρ του αυτά που ήξερε. Τελικά τι τον ωφέλησε? Το ναυάγιό του. Και ο Θεός τον δέχτηκε για κάποιο λόγο, που τον ξέρουμε αυτό το λόγο. Είναι η αγάπη Του. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός να συμβούν όλα αυτά για να συνειδητοποιήσει αυτή η κοπέλα ότι η αιτία της προβληματικής της οράσεως,
αλλά και όλων αυτών που συνέβησαν είναι τα στηρίγματα στα οποία ήλπιζε και τα οποία έκανε ό,τι μπορούσε να τα ανατροφοδοτεί μέρα με την ημέρα. Διότι με αυτόν τον τρόπο θεωρούσε ότι θα είναι επιτυχημένη στα μάτια των άλλων. Αφαιρεί λοιπόν όλα αυτά ο Θεός και τώρα πλέον θα δούμε ότι μέσα από αυτήν την αφαίρεση αποκαθίσταται η ακοή. Γιατί όταν ο άνθρωπος χάνει αυτά τα οποία με νηστείες και προσευχές παρακαλάει τον Θεό να μην τα χάσει, όταν τελικά τα χάσει, τότε ακούει. Τι ακούει? Ακούει το κάλεσμα. Ακούει τη φωνή του Θεού. Και τη φωνή του Θεού τώρα πλέον δεν θα την ακούσει ούτε στο σεισμό, δηλαδή στα φαντασμαγορικά και βαρύγδουπα ενεργήματα του Θεού, ούτε στο σεισμό, ούτε στη φωτιά, ούτε στην ανημοθύελα, αλλά θα το αναγνωρίσει, αυτή τη φωνή θα την αναγνωρίσει στον ήχο του λεπτού αέρος. Δηλαδή θα καταλάβει τώρα ότι αυτός που την καλεί είναι ο Θεός ο ίδιος, σε ένα άλλο περπάτημα. Γι' αυτό λέει, ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε. Πότε άκουσε περί του Ιησού? Όταν έχασε τα πάντα. Τότε μπόρεσε να ακούσει. Άρα, αυτά που είχε την εμπόδιζαν να ακούσει, την εμπόδιζαν να καταλάβει. Και τώρα που τα άκουσε όλα αυτά, ήλθε. Και ο Κύριος λέει, έλθετε προς με. Πάντες οι κοπιώντες και οι φορτωμένοι θα σας αναπαύσω. Ήλθε, λοιπόν. Και ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγγισε το ημάτιον αυτού. Εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο. Ότι αυτή η κοπελίτσα καταδέχεται να μπει μέσα στο τσούρμο. Είναι δύσκολο κάποιος που έχει περιουσίες, έχει υπάρχοντα πολλά και έχει πολύ πολύ αυτοπεποίθηση και εξαιρετική γνώμη για τον εαυτό του να μπει μέσα στο τσούρμο. Και στην ασματίζουσα νύμφη, αν θυμάσαι στο πρώτο κεφάλαιο, στο άσμα των ασμάτων, προσπαθεί να πάει στον νυμφίο bypass και θα ρωτήσει, γιατί εγώ πρέπει να είμαι όσοι οι απεκεκαλυμμένοι μεταξύ του πυμνίου, γιατί δηλαδή εγώ πρέπει να πάω από εκεί που πάνε και οι άλλοι, δεν υπάρχει ένας τρόπος να εξφενδονιστώ κατευθείαν στην παρουσία του Θεού? Πρέπει να πάω λοιπόν από εκεί που είναι και το υπόλοιπο κοπάδι? Και της απαντάει ο Κύριος, ο νυμφίος, ότι αν θέλεις να συναντήσεις εκείνον που αναπαύει το πύμνιον εν τες μεσημβρίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσεις τα ίχνη του προηγούμενου πυμνίου. Αυτό σημαίνει όχι νέα πράγματα, όχι νέες πρακτικές, όχι νέες αντιλήψεις και το κυριότερο, θα κάνεις και εσύ ό,τι έκαναν και οι άλλοι. Δεν είσαι εσύ κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είσαι Σούπερμαν, δεν είσαι Ράμπο, δεν είσαι κάτι το σπουδαίο. Σημαντικό να το καταλάβεις αυτό. Πρέπει να πας και εσύ από εκεί που πάνε και οι άλλοι, για να έχεις και εσύ την ανάλογη εμπειρία, την ανάλογη ομολογία. Δεν είσαι μοναχικός καβαλάρης, δεν μπορείς να είσαι πάπας του εαυτού σου. Πάει λοιπόν μεταξύ του όχλου όπισθεν, αγγίζει το ημάτιον αυτού, διότι έλεγε ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγίσω, θέλω σωθεί. Και εδώ είναι, αγαπητά αδέλφια, αυτό που καθιστά την διαφορά της, την ουσιαστική διαφορά της έναντι των υπολείπων. Γιατί θα έρθει η στιγμή μετά που θα πει ο Κύριος, «Τις μου ύψατο», θα πει ο Κύριος, «Τις μου ύψατο, ποιος με έγγισε?» Οι μαθητές απορούν. Τι μας λες? Εδώ πέρα γίνεται χαμός, πατής με πατώσε. Και μας λες, «Τις μου ύψατο?» «Όχι», λέει, «εγώ γνωρίζω ότι κάποιος με άγγιξε. Υπάρχει κάποιο αίτημα που να αγγίζει το Θεό?» Αιτήματα πολλά υπάρχουν, αλλά υπάρχει κάποιο αίτημα που να αγγίζει την ψυχή του Χριστού? Το κατάλαβε. Κατάλαβε ότι αυτή δεν ήλθε σαν όχλος, αυτή ήλθε ως πρόσωπο να με αγγίξει προσωπικά. Ο όχλος τι κάνει? Ο όχλος έρχεται να μου πάρει. Έρχεται να μου υφαρπάσει, έρχεται να με τραβολογήσει, έρχεται να με πιέσει, έρχεται να με συνθλίψει. Έρχεται να με κατάσχει. Αυτή εδώ δεν έρχεται ούτε να με συνθλίψει, ούτε να μου αρπάξει. Αυτή έρχεται να με αγγίξει. Έχεις κάποιο αίτημα που να αγγίζει το Χριστό? Αυτό το αίτημα που αγγίζει το Χριστό,
Ποιο είναι το αίτημα που αγγίζει τον Χριστό? Χάρισε μου, Κύριε, καρδία ταπεινή, συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό. Ό,τι κι αν περνάω, Κύριε, δώσ' μου λίγο από τον χαρακτήρα Σου. Νοιάζεται για τη σωτηρία της. Ό,τι κι αν περνώ, Κύριε, τη σωτηρία μου να μην χάσω, εσένα να μην χάσω. Τα αγγίγματα που αγγίζουν τον Κύριο δεν είναι τα αιτήματα που ζητούν με επιμονή και με απέτηση αυθάδη πολλές φορές τα δώρα. Είναι εκείνα τα οποία ζητούν τον δωρητή, έστω και χωρίς τα δώρα. Αλλά άμα λάβεις τον δωρητή, ο δωρητής έχει μαζί του δώρα. Έτσι κι αλλιώς. Ο Κύριος λοιπόν εδώ αγγίχτηκε από ένα συγκεκριμένο αίτημα. Το αίτημα του όχλου δεν τον αγγίζει. Τον τραβολογάνε, τον δέρνουνε, τον αναμαλιάζουνε. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον, όλοι μαζί πέφτουν στον Χριστό. Γίνεται ένα κομφούζιο και όμως όλα αυτά τον Κύριο δεν τον αγγίζουν. Αλλά τον αγγίζει αυτό το συγκεκριμένο άγγιγμα, αυτό το συγκεκριμένο αίτημα αυτής της κοπέλας με τον τρόπο που το εξεδήλωσε. Και εννόησα, λέει, ότι έφυγε δύναμη από μέσα μου. Εδώ, αν συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, θα κάνουμε πολλά χρόνια να συνέλθουμε. Εδώ στην πραγματικότητα ο Κύριος φανερώνει τον εαυτόν του ως θεατή και παρατηρητή των εξελίξεων. Δηλαδή, του βγαίνει δύναμη από μέσα του χωρίς εκείνος να πεινέ. Ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Το μήνυμα είναι ότι όταν κάποιος αγγίζει τον Κύριο τόσο βαθιά, τότε ο Κύριος δεν χρειάζεται να πεινέ. Έχεις πρόσβαση σε αυτή την χάρη, σε αυτή την παρουσία. Γι' αυτό λέει, «Τι σύγκισε τα ημάτια μου, ενόησα εν εαυτόν τη δύναμη, την εξελθούσα, εννοήσα εν εαυτό την δύναμη, την εξελθούσα από αυτού». Παρουσιάζεται δηλαδή ο Κύριος σαν όλα αυτά να γίνονται ερήμην του. Θέλεις να έχεις τέτοια πρόσβαση σε αυτή την παρουσία? Αίτημα που να τον αγγίζει. Όχι αίτημα που να σε ικανοποιεί, που να σε διευκολύνει. Εκείνο που τον αγγίζει, εκείνο που τον ευαρεστεί, αυτό είναι και η λύση. Όταν ο Σολομώντας ζήτησε καρδία νοήμωνα, ο Κύριος ευηρεστήθη στο αίτημα και ήρεσεν εις τον Κύριον αυτό που του ζήτησε ο Σολομών. Και τελικά ο Θεός τι κάνει? Του δίνει πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάει. Και μάλιστα συγκεκριμένα, «Και ό,τι δεν μου ζήτησες, σου δίνω». Θα μου πεις, ο Θεός τελικά είναι δυνατόν που ξέρει τα πάντα ερήμην του να του γίνονται όλα αυτά? Προφανώς και όχι. Αλλά εδώ θέλει να μας πει ότι ο Θεός είναι ανοιχτός σε σένα και σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει σαν στόχο να τον τραβολογήσει ή να σταθεί μπροστά του ως ένας έμπορος. Ότι κοίταξε να δεις, αν εσύ είσαι αγάπη, θεράπευσέ με. Και αν εσύ υπάρχεις, διευκόλυνέ με. Δεν στέκεται έτσι. Αλλά στέκεται ενώπιον του Θεού με ένα αίτημα που τον αγγίζει. Και αυτό το αίτημα στην πραγματικότητα την βάζει μέσα στην παρουσία του Θεού και βγάζει αυτή τη χάρη μέσα από την ψυχή του Κυρίου, η οποία τελικά θα την θεραπεύσει. Και λέει μετά, ενώ δε, ο δε είπε προς αυτήν, «Θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε, ύπαγε εις ειρήνην και έσω υγιής από τις μάστιγός σου». Αφού δεν ήρθες να με κατάσχεις, αλλά ήρθες να με αγγίξεις, τότε και την ειρήνη μου σου δίνω και τα πάντα σου δίνω. Συνεχίζοντας, πηγαίνει προς την οικία του αρχισυναγώγου. Εκεί είπαμε ότι έχουμε το μεγάλο οικογενειακό ναυάγιο. Είπαμε ότι εκεί πάει ο Κύριος για να φέρει πάλι στο προσκήνιο μαζί αυτό το ζευγάρι. Από τη μία και το παιδί να θεραπεύσει, από την άλλη και τους δύο να ενώσει. Λέει στο 36 εδάφιο, 35 εδάφιο,
Ενώ αυτός ελάλει έτη, έρχονται από το αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτρη σου απέθανε. Είναι τυχαίο που το παιδί πεθαίνει όταν είναι απόν ο πατέρας? Καθόλου τυχαίο. Έχουμε να κάνουμε με έναν απόντα πατέρα και με μία παραγωνισμένη μητέρα. Αυτά τα δύο πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το σπίτι. Μα ο πατήρ είναι κάπου που για καλό είναι. Ναι, είναι απορροφημένος, μπορεί να είσαι απορροφημένος με χίλια δυο άλλα πράγματα. Μπορεί να είσαι ο σύ παρόν. Όταν ο πατέρας είναι απόν παρόν ή παρόν απόν, τότε εδώ πέρα έχουμε μυρίους θανάτους κάθε μέρα. Η απουσία πατέρα μέσα από το σπίτι και ως σύζυγου και ως γονιού είναι αιτία θανάτων πολλών, πνευματικών θανάτων. Και ιδιαιτέρως όταν αυτός ο πατέρας είναι κάπου αλλού και μόνος του, δεν έχει πάρει μαζί και τη μαμά. Δηλαδή ο καθένας τραβάει τις δικές του διαδρομές. Πώς είναι δυνατόν κάτι να μην πεθάνει μέσα σε αυτό το σπιτικό όταν ο καθένας βρίσκεται στον κόσμο του και ακολουθεί τις δικές του διαδρομές? Ο ένας είναι εξωστρεφής, εγώ θα βγω έξω και θα ξεδώσω. Η άλλη είναι εσωστρεφής, μένει μέσα και κλαίει όλη την ημέρα. Και κάποιο παιδί πεθαίνει μέσα του μέρα με την ημέρα. Πεθαίνει ως προς την ανθρωπιά του, ως προς τα συναισθήματά του, ως προς την υγεία του, την πνευματική, τη διανοητική, ψυχολογικά προβλήματα, ναυάγια, ιδιωτικές δραπετεύσεις, 15 ώρες την ημέρα στο Facebook, κάμια δεκαριά ώρες στα chat, να πάμε μια βόλτα με ένα φίλο. Πού οφείλονται αυτά? Αυτά οφείλονται γιατί ένας πατέρας είναι απορροφημένος μονίμως κάπου αλλού και όχι στη γυναίκα του, και μια γυναίκα η οποία έχει κλειστεί στον εαυτό της διότι ο άντρας της δεν την αγαπάει. Αυτά συμβαίνουν. Και τώρα βεβαίως συμβαίνει και αυτός ο θάνατος εξαιτίας αυτής της καταστάσεως. Και λέει στη συνέχεια, η θυγάτηρ σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς τον διδάσκαλο? Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά, τότε εκείνο που θα κυριαρχήσει μέσα είναι οι εισηγήσεις και οι ψήθυροι της απογοήτευσης. Όταν ο πατέρας είναι απόν και η μητέρα είναι κλεισμένη στον εαυτόν της, παραγωνισμένη, εκείνο που θα θριαμβεύει και θα βασιλεύει είναι «Δεν γίνεται τίποτα, μην ενόχλει πλέον τον διδάσκαλο». Όμως, αδέλφια, ο διδάσκαλος δεν ενοχλείται όταν του ζητάμε τα θαύματα. Ο διδάσκαλος ενοχλείται και λυπείται όταν δεν είμαστε ενωμένοι με εκείνον που πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Όταν δεν τιμούμε εκείνον που μας έδωσε ο Θεός να τιμήσουμε. Τότε ο διδάσκαλος δεν μπορεί να ενεργήσει. Τότε ενοχλείται. Δεν ενοχλείται από το θαύμα. Δεν ενοχλείται από το παράλογο του αιτήματος. Ενοχλείται όταν παρουσιάζουμε ενώπιον του, για να του ζητήσω κάτι, όταν κάποιος άλλος δίπλα μου, η γυναίκα μου, εν προκειμένου, εξαιτίας μου υποφέρει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή δεν αξίζει να της δίνω σημασία. Γιατί? Διότι είναι η αιτία που εγώ είμαι δυστυχής, η αιτία που εγώ έχω θλίψει. Η γυναίκα την οποία εσύ μου έδωσες. Τα αδαμία συμπλέγματα. Ψάχνει ο Θεός να βρει τον Αδάμ. Λέει, Αδάμ, τι συμβαίνει, πού βρίσκεσαι? Λέει, μήπως έφαγες από τον απογορευμένο καρπό? Λέει, όχι εγώ, η γυναίκα την οποία εσύ μου έδωσες. Δηλαδή, εσείς οι δύο φταίτε. Εγώ σου ζήτησα να μου τη δώσεις. Ναι, αλλά όταν συνέδωσα, μου είπε σάρξε εκ των οστών μου, οστούν εκ των οστέων μου, σάρξε. Εξασιάστηκε. Τώρα τα αλλάζει. Η γυναίκα την οποία εσύ μου έδωσε, δηλαδή εσεί οι δύο φταίτε που εγώ είμαι έτσι. Αδελφέ, η γυναίκα μου φταίει που εγώ είμαι έτσι. Ο άντρα μου φταίει που έχω κατάθλιψη και δεν έχω κατανόηση. Τα παιδιά φταίνε που εμεί έχουμε πρόβλημα μεταξύ μα. Πάντοτε κάποιο άλλο φταίει. Και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίρρυψης ευθυνών στους άλλους και να μην ψάξω να βρω την αιτία του κακού μέσα μου? Το αποτέλεσμα είναι, ποιος είπες ότι φταίει, Αδάμ ή Εύα? Εύα, ποιος είπες ότι θες? Ο Όφης. Και οι τρεις έξω από τον Παράδεισο. Και οι τρεις έξω από την παρουσία.
Τι ήταν αυτό που τους πέταξε έξω από την παρουσία? Όχι η παράβαση, αλλά η επίρρηψη της ευθύνης των άλλων. Αν ζήταγε συγγνώμη ο Αδάμ, θα είχαν αλλάξει τα πράγματα. Αν έλεγε: «Θεέ μου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, δεν είμαι άξιος να λέγομαι υιός σου και σε παρακαλώ, κράτησε με μέσα, γιατί εγώ φταίω». Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν αξίζω να μείνω μέσα εγώ, τουλάχιστον κράτα την Εύα μέσα. Εγώ φταίω που το πήρα, έπρεπε να τη συμβουλεύσω, να πάρει αυτός την ευθύνη. Γιατί μόνον αυτός που παίρνει την ευθύνη μένει μέσα στον παράδεισο. Δηλαδή, μένει στην παρουσία του Θεού και στη χάρη του Θεού. Εδώ λοιπόν, αυτά ακόμη δεν τα ξέρει ο Ιάιρος, αλλά θα τα μάθει, γιατί ο Θεός είναι αγαθός και θα τον επισκεφθεί. Θα μπει μέσα στο σπίτι. Του λέει: «Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μην ακούς τι σου λένε. Μη λαμβάνεις υπόψη σου αυτούς τους ψιθύρους που βγαίνουν από το οικοδόμημά σου, γιατί αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι, εσύ το οικοδόμησες, δεν το οικοδόμησα εγώ. Παρόλα αυτά, σου λέω, μη λαμβάνεις υπόψη σου αυτά τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτό το σάπιο οικοδόμημά σου. Εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να με πιστεύεις, δηλαδή να με πας στο σπίτι σου, στην παραγκονισμένη γυναίκα σου, για να μπορέσω να ενεργήσω στο νεκρό παιδί σου». Και πράγματι, κάπως έτσι γίνεται, αλλά επειδή πήγε 9,5 ώρα, ας μείνουμε εδώ. Ο Κύριος να ευλογεί.